Το κατόφλι της υποδιεύθυνσης ασφαλείας Ρεθύμνου για να θέσουν τους εαυτούς τους στη διάθεση των αρχών πέρασαν νωρίς το πρωί στο πλαίσιο του αυτοφόρου ο 46χρονος πατέρας από τα Ζωνιανά μαζί με τους δύο γιους του ηλικίας 17 και 22 ετών αντίστοιχα που αναζητούνταν από χθες, καθώς στο σπίτι και στα ποιμνιοστάσια τους βρέθηκαν 50 χασισόδεντρα, 15,3 κιλά αποξηραμένης κάναβης, ένα όπλο και εκατοντάδες φυσίγγια. Λίγη ώρα αργότερα ο πατέρας και οι τρεις γιοι του μαζί με ακόμα έναν συγχωριανό τους που συνελήφθη χθες στη διάρκεια της μεγάλης επιχείρησης στα Ζωνιανά βρέθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα Ρεθύμνου. Ο εισαγγελικός λειτουργός άσκησε ποινικές διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα στην οικογένεια των Ζωγενών για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και όπλων, ενώ στον 31 ετών συγχωριανό τους ασκήθηκε δίωξη μόνο για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών. Τόσο στην αρχική του κατάθεση στους αστυνομικούς, όσο και ενώπιον του εισαγγελέα, ο 46χρονος πατέρας, που φέρεται να είναι παλιός γνώριμος των αρχών, ανέλαβε εξ ολοκλήρου την ευθύνη για τα ναρκωτικά και τον οπλισμό που βρέθηκαν σε χώρους ιδιοκτησίας του. Κανένα από τα παιδιά μου και γενικά κανένα μέλος της οικογένειάς μου δεν γνώριζε το παραμικρό για τις ναρκωτικές ουσίες που βρέθηκαν στο υπόγειο του σπιτιού μας. Όλα όσα βρέθηκαν είναι δικά μου και επαναλαμβάνω, τα παιδιά μου δεν γνώριζαν τίποτα γι' αυτά. Πληροφορίες της Κρήτη TV αναφέρουν πως ο 46χρονος Ζωνιανός φέρεται να επανέλαβε πολλές φορές τον εισαγγελέα πως πρόσβαση στο συγκεκριμένο υπόγειο του σπιτιού του, που είχε μετατραπεί σε αποξηραντήριο κάναβης, είχε μόνο ο ίδιος και μάλιστα από πλαϊνή ξεχωριστή πόρτα του σπιτιού, την οποία κλείδωνε με λουκέτ, ώστε να μην μπορεί κανείς να μπει μέσα ούτε κατά λάθος. Κάτι αντίστοιχο φέρεται να ισχυρίστηκαν και οι τρεις γιοι του, οι οποίοι φέρεται να δήλωσαν άγνοια για τα ευρήματα και τις δραστηριότητες του πατέρα τους. Σε ό,τι αφορά στον έτερο Ζωνιανό που κατηγορείται για κατοχή και καλλιέργεια 40 δεντριλίων κάναβης, φέρεται να παραδέχτηκε πως μόνο τα 10 από αυτά ήταν δικά του αφού βρέθηκαν σε δικό του χωράφι, ενώ τα υπόλοιπα 30, όπως φέρεται να είπε, καλλιεργούνταν σε χώρο που δεν ανήκει στην ιδιοκτησία του. Πάντως και οι 5 ζήτησαν και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν στον ανακριτή Ρεθύμνου στις 10 το πρωί της ερχόμενης Δευτέρας, ενώ μέχρι τότε θα παραμείνουν στα κρατητήρια της αστυνομικής διεύθυνσης. Η χθεσινή επιχείρηση στα Ζωνιανά όμως είχε άρωμα της αιματηρής αστυνομικής επιχείρησης του Νοέμβρη του 2007, αφού σημαδεύτηκε από βία επεισόδια που φέρεται να μετέτρεψαν το χωριό σε εμπόλεμη ζώνη. Μια μεγάλη ομάδα κατοίκων έφτασε σε σημείο να ακροβολιστεί ακόμα και σε οικοδομές, πετώντας πέτρες, μάρμαρα, ξύλα και κάθε λογής αντικείμενα σε αστυνομικές δυνάμεις που διέρχονταν από το χωριό με σκοπό να κάνουν έρευνες σε σπίτια, αποθήκες και άλλους βοηθητικούς χώρους. Οι ειδικές δυνάμεις μάλιστα φέρεται να αναγκάστηκαν να απαντήσουν με βοβίδες κρότου λάμψης για να απομακρυνθούν οι τεραξίες. Σήμερα ξύπνησαν μνήμες από το παρελθόν, καθώς κάποιοι άνανδροι έχουν την εντύπωση ότι θα επιστρέψουμε στο καθεστώς ανομίας και αβάτου. Το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρεθύμνου σχημάτισε ξεχωριστή δικογραφία για την υπόθεση και μάλιστα βρίσκεται στα χέρια του εισαγγελέα. Πληροφορίες αναφέρουν πως στη δικογραφία παρουσιάζονται λεπτομερώς όλα όσα διαδραματίστηκαν, ενώ φέρεται να καταγράφονται και ονοματεπώνυμα ανθρώπων που συμμετείχαν στα επεισόδια. Μεταξύ αυτών φέρεται να είναι και το όνομα ενός Ζωνιανού που οι πληροφορίες τον θέλουν να είναι εκτός φυλακής με περιοριστικούς όρους για άλλο αξιόπινο αδίκημα και που χθες φέρεται να πρωτοστάτησε στη Φασαρία. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως στις αμέσως επόμενες ημέρες οι δικαστικοί λειτουργοί θα ορίσουν τακτική δικάσιμο για τους πρωταγωνιστές των επεισοδίων.